Ναι, καταρχήν εκπροσωπώ το Σύλλογο Φίλου Μουσικής. Ο Σύλλογος Φίλου Μουσικής είναι νεοσύστατος. Ιδρύθηκε πέρσι ουσιαστικά το 2014 και με αυτόν έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια για τη δημιουργία του φεστιβάλ Λουτρακίου, Λουτράκι Φεστιβάλ. Ουσιαστικά είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλου Μουσικής, εκπροσωπώ το Σύλλογο Φίλου Μουσικής. Είμαι ταυτόχρονα και αρχιμουσικός στη Φιλαρμονική Ορχήστρα Λουτρακίου. Κάναμε την πρόταση ουσιαστικά στο Δήμο Λουτρακίου και προέκυψε συνδιοργάνωση ώστε να λέμε σήμερα ότι οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει κανονικά και προγραμματίζονται γενικά και επόμενες μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και θα προσπαθήσετε να τη θεσμοθετήσετε τα επόμενα χρόνια? Κοιτάξτε, το Λουτράκι διαθέτει μακρά πολιτιστική παράδοση, το έχω επισημάνει αρκετές φορές. Όλο αυτό δημιούργησε συνθήκες ώστε να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια φέτος. Έχει πάρα πολλά τμήματα πολιτισμού γενικά ο Δήμος, πάρα πολλούς συλλόγους και φορείς και πάρα πολλές εκδηλώσεις γενικά τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, το έδαφος είναι πρόσφορο και είναι σημαντικό αυτό γιατί έχουμε δει πάρα πολλές ανάλογες προσπάθειες να αποτυχάνουν αν δεν υπάρχει ανάλογη υποδομή. Έτσι ελπίζουμε ότι θα θεσμοθετηθεί. Οι εκδηλώσεις γενικά εκτείνονται σε όλο το εύρος του Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Έχουμε εκδηλώσεις στους Αγίους Θεοδόρους, έχουμε εκδηλώσεις στο Λουτράκι που είναι και η Μητρόπολη του Δήμου, έχουμε εκδηλώσεις στην Περαχώρα αλλά και στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Σε πάρα πολλούς χώρους. Δεν υπάρχει κάποιο θέατρο στο Λουτράκι, αμφιθέατρο ουσιαστικά. Είναι μια ανάγκη την οποία έχουμε επισημάνει και ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να κατασκευάσουμε. Αλλά αξιοποιούμε στο έπακρο κάθε χώρο ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον λόγο. Πρακτικά, οι μεγάλες παραστάσεις μας είναι αυτή με την Αντάσα Αποφίλιο στις 25 Ιουλίου. Επόμενη τις 14 Αυγούστου με τον Μίλτο Πασχαλίδη στις 14 Αυγούστου και 29 Αυγούστου για την Πανσέλινο, την καθιερωμένη κάτω στον αρχαιολογικό χώρο του Ιρέων, με την Φιλαρμονική Λουτρακίου, η οποία συμπράττει με την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Εισιτήρια υπάρχουν πάρα πολλά σημεία προπόληση και στο Λουτράκι, τα ίσημια του Αγίου Θοδόρου και την Κόρινθο, αλλά και στο ticketservices.gr. Ουσιαστικά καλούμε τον κόσμο να παρακολουθήσει τις παραστάσεις. Είναι παραστάσεις για όλα τα γούστα, πάρα πολλές υποδιοργανώσεις, διάφορα φεστιβάλ και μεγάλες συναυλίες, έντεχνες στις οποίες αναφέρθηκα. Ευελπιστούμε να υπάρχει ανταπόκριση ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε και τις επόμενες χρονιές.